έχουν εφορία με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Να μπαίνουν δηλαδή εφοριακοί με σεντόνια μέσα. Κύριε Φιλή, θέλω να ξεκινήσουμε από όλα τα γεγονότα αυτά, τα οποία θυμίζουν έντονα προεκλογική περίοδο. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Με δύο κυρίαρχα ζητήματα. Συντάξεις και Σκοπιανό. Από τη μία πλευρά, οι συντάξεις φαίνονται ότι υπάρχει μια δυσκολία, τουλάχιστον όπως φάνηκε στη Γερμανία στην επαφή Τσακαλώτου με τον ομόλογό του, τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον Μοσκοβισή. Και από την άλλη, έχουμε το Σκοπιανό, το οποίο προχωράει με παρεμβάσεις οι οποίες πραγματικά είναι σκανδαλώδεις. Ο Μπούς έστειλε μήνυμα στο Σκοπιανό λαό, ψηφίστε ναι για το καλό σας. Ο συνέτερός σας, ο Πάνος ο Καμένος, με τον οποίο δεν έχετε και τις καλύτερες σχέσεις, εσείς όχι προσωπικές, ιδεολογικές, λέει εγώ την κυβέρνηση θα τη ρίξω πριν έρθει το θέμα στη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε εκλογές προώρας. Κύριε Παπαδάκη, βάλατε πολλά θέματα εισαγωγικώς. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Την ώρα που θα καθοριστεί, εννοείται. Στην ώρα τους. Η ώρα τους είναι, κατά τη γνώμη μου, το τέλος τετραετίας, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή του χρόνου, σε ένα χρόνο από σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, τώρα για να μην μελλοντολογούμε, μπορεί να γίνουν, υπάρχουν πιθανότητες, το Μάιο, όλες μαζί. Αλλά το πιθανότερο να γίνει το τέλος τετραετίας. Το λέτε πάντως πρώτη φορά ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να λέει μια ημερομηνία. Όχι, μα γίνονται εκλογές έτσι κι αλλιώς. Όχι, δεν λέτε όμως τις ευρωεκλογές. Λέω, δεν μπορώ να αποκλείσω αυτό το γεγονός. Μπορεί να γίνει. Καμία αντίρρηση. Βέβαια, αλλά ο Γιάννης πολίτης μας είπε ότι το Φεβρουάριο βλέπει εκλογές. Όχι, μπορεί, είπα. Μπορεί. Εάν δεν τον διευκολύνουν οι έξω στις συντάξεις, θα το κάνει μονομερός και θα πάει σε εκλογές. Δεν θα κόψει τις συντάξεις. Να πούμε τι θέλει ο καθένας και μετά θα το λέω λοιπόν. Οι εκλογές το πιθανότερο να γίνουν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή περίπου, μπορεί να γίνουν κιόλας μαζί το Μάιο. Δεν υπάρχει θέμα πολιτικής αστάθειας κατά την νόμη μου. Γιατί? Διότι η χώρα αυτή τη στιγμή βγαίνει από μια δανειακή σύμβαση με μεγάλες δυσκολίες, έχει επιτύχει συγκεκριμένες θετικές αλλαγές στα θεμελιώδη της οικονομίας, λίγα πράγματα, λίγα αλλά σταθερά. Έχει στόχους που μπορεί να τους πετύχει το επόμενο διάστημα και θα διακινδυνεύσει κανείς αυτή την προσπάθεια να βγει η χώρα σιγά σιγά από τα δύσκολα. Δεν θα διακινδυνεύσει με μια πολιτική κρίση. Να θυμίσω λόγια δικά σας όμως. Να θυμίσω λόγια δικά σας. Αυτά δεν έχουν περάσει στην κοινωνία. Κατ' επανάληψη εσείς έχετε πει. Και εμένα μου άρεσε που σας άκουγα. Κύριε Παπαδάκη. Ότι στην κοινωνία αυτά τα πράγματα δεν έχουν περάσει. Για να περάσουν τα πράγματα αυτά στην κοινωνία πρέπει να προχωρήσουν και σε επίπεδο θεσμοθέτησης. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει πολιτικός χρόνος. Έχετε τη δυνατότητα να θεσμοθετήσετε. Ένα λεπτό. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά που ακούστηκαν Θεσσαλονίκη θα πρέπει να πάρετε την άδεια του Κοστέλο. Θα πρέπει να και του Άμπερ. Και του Ντόλμαν. Ένα λεπτό. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε λίγο. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να γίνουν γρήγορα εκλογές και να μην μπορέσει ο κόσμος να δει ότι μπορούν να θεσμοθετηθούν, να νομοθετηθούν και να προχωρήσουν κατά το δυνατόν ορισμένα μέτρα. Στον κόσμο το λέτε αυτό στον Καμένο. Ο Καμένος είπε: εγώ την κυβέρνηση θα τη ρίξω. Ένα λεπτό. Εδώ σε εμάς τη Δευτέρα. Κύριε Παδάκη, ο κύριος Καμένος λέει αυτά που λέει. Καλύτερα είναι να μην λέμε πολλά πράγματα όλοι μας και να μιλάμε επί τη βάση της πολιτικής σταθερότητος που είναι αναγκαία για να υπάρξει λύση σε κοινωνικά προβλήματα. Ένα θέμα. Σήμερα στη Βουλή κατατίθεται το νομοσχέδιο για την αύξηση της κατώτατης σύνταξης. Του μισθού. Του κατώτατου μισθού. Τροπολογία. Ζήτω συγγνώμη. Του κατώτατου μισθού. Είναι ένα μέτρο πολύ σοβαρό. Όχι ότι θα έχει αύξηση άμεσα μόνο. Αυτό είναι, αλλά δεν είναι το βασικό αυτό. Είναι ότι έχουμε μια επαναφορά ενός δικαιώματος των εργαζομένων, το οποίο είχε ανασταλεί κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Ένα δικαίωμα το οποίο αναλόγως της πορείας της οικονομίας και αναλόγως και της δυνατότητας διεκδίκησης των εργαζομένων θα μπορέσει να βελτιώσει την δεινή οικονομική κατάσταση των μισθωτών. Κύριε Φίλη, όσο και να αυξήσετε το μισθό εσείς, που 20-30 ευρώ θα είναι, δεν θα είναι παραπάνω, η αγορά δεν θα πειθαρχήσει. Ήδη ο ΣΕΒ βγήκε και είπε: εμείς διαφωνούμε με την αύξηση. Κύριε Παπαδάκη, τι ξέρετε την εικόνα της αγοράς. Κύριε Παπαδάκη. 300 ευρώ παίρνουν. Κύριε Παπαδάκη. 300 και 400. Και άμα θέλεις διαφορετικά φύγε. Είπα ότι το θέμα της αύξησης του μισθού, κατώτατου μισθού, συναρτάται με την πορεία της οικονομίας. Όσο πηγαίνει καλύτερα η οικονομία, μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα και με την ικανότητα διεκδίκηση των εργαζομένων. Δεν χαρίζεται
ο μισθός εργαζόμενος. Είναι και στοιχείο διεκδίκησης. Θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει τη διεκδίκηση. Θετικό μέτρο, θετικότατο. Θα αποδώσει άμεσα, σταδιακά. Κουτσουρεμένο όμως, γιατί δεν θα προσέξτε, προσέξτε. Θα φτάσουμε τώρα σε αυτό. Αυτά για να περάσουν στον κόσμο. Αυτά λέτε. Λοιπόν θέλουν ένα χρόνο, πρέπει να θεσμοθετηθούν. Και θέλουν και ένα χρόνο να καταλάβει ο άλλος, ο πολίτης, ότι κάτι αλλάζει στη ζωή του καθημερινά. Θα σας αφήσουν, κύριε. Δεύτερο θέμα. Θα σας αφήσουν, κύριε. Δεύτερο θέμα. Εδώ για τις συντάξεις. Περιμένουμε το Euroworking σήμερα. Το Eurogroup του Δεκεμβρίου. Τι θα πει η Μέρκελ. Τι θα πει ο Σόλτς. Τι θα πει ο Ντόλμαν, τι θα πει η Λαγκάρ. Περιμένουμε όλους αυτούς. Υπάρχουν και άλλα θετικά μέτρα τα οποία θα έχουμε μπροστά μας και τα οποία σύν το χρόνο θα γίνουν αντιληπτά για τους πολίτες. Γιατί πράγματι άλλο να νομοθετείς και άλλο να το καταλαβαίνει ο άλλος στη ζωή του. Βέβαια, ξέρετε, ο κόσμος, για παράδειγμα. Για παράδειγμα. Ο κόσμος ενοχλείται από κάτι άλλο, κύριε. Για παράδειγμα. Να σας πω. Να ενοχλείται από, το εξής. Ναι, ενοχλείται από το εξής. Καλό είναι να αποκαταστήσετε ορισμένα πράγματα. Τα οποία όμως ψηφίσατε και στη συνέχεια λέτε. Θα φτάσουμε αυτό σώδο. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αυτό δεν είναι διαφορετική αλλαγή, αλλά εγώ εκβιάστηκα, εγώ τον τσαμπουκά τον ήθελα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τότε, όχι τώρα. Με τσαμπουκάδες δεν κάνει. Γιατί τώρα βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Δεν φτάνουμε στα τσαμπουκάδες, δεν κάνουμε πολύ με τσαμπουκάδες. Ένα λεπτό. Ήτανε το στίγμα σας. Με κατακτήσεις κάνουμε. Ήτανε το στίγμα σας αυτό. Με πολιτική το 15 έτσι ψηφιστήκατε. Με σχέδιο. Και με το 15 ψηφιστήκατε, ναι, με τον Τζαμπουκά, λοιπόν, εγώ θα τα αλλάξω λεπτό, όλα. Ένα λεπτό, κύριε. Δεν το παγώ, εσείς το λέγατε. Είναι έτσι, Αντώνη, δεν είναι. Αυτό είναι το Γενάρη, υπάρχει και ο Σεμτέμβρης που ήταν μια άλλη κατεύθυνση. Με βάση την σκληρή. Με ένα άρθρο και ένα νόμο, Νικό. Κύριε Παπαπολίτη, δεν θα κάνω κουβέντα τώρα τέτοια. Το Σεμτέμβρη του 2015 υπήρξε, όπως ξέρετε, το καλοκαίρι του 2015 μια συμβιβασμός και αυτός ο συμβιβασμός με το πιστόλι στον κρόταφο, πραξικόπημα ήταν, τον πιστωτών τη χώρα μα, προχώρησε όπως προχώρησε. Με μια διαχείριση που είχε κοινωνική ευαισθησία κόμμα. Ωραία, και άμα σας πιέσουν και τώρα και δεν σας επιτρέψουν να κάνετε αυτό. Να ολοκληρώσω. Δεύτερο θέμα. Είναι εύλογο το ερώτημά της. Θα απαντήσω σε όλα. Πρώτο θέμα είναι, σας είπα, το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού και του υποκατώτατου. Και αυτό. Δεν υπάρχει στην τροπολογία. Θα υπάρξει όμως. Έχει υπάρξει δέσμευση, δεν το ξεχάσαμε. Είναι θέμα επιλογής. Μια σειρούλα. Το δήλωσε ο Πρωθυπουργός με σαφήνεια αυτό. Είναι δέσμευση και θα υπάρξει. Δεύτερο θέμα. Σημαντικό. Η επέκταση του δικτύου της πρωτοβάθμιας υγείας. Τα περιβόητα τόμοι. Ο οικογενειακός γιατρός. Η δημιουργία δομών, περίπου 100 δομές αυτή τη στιγμή, σε όλη τη χώρα. Θέλουμε να επεκταθεί, να στερεώσει αυτή η πολιτική για την πρωτοβάθμια υγεία. Θα μπορούσα και άλλα πράγματα να αναφέρω. Και φορολογικές ελαφρύνσεις που πρέπει να ψηφιστούν στον προϋπολογισμό. Το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο αφορά το 2020. Βεβαίως. Όχι το 19. Για το 19 μιλάμε τώρα. Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ότι με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα το 20. Ναι, μιλήσατε και για πράγματα στη Θεσσαλονίκη που αφορούν το 20, το 21, το 22. Ναι, λέω λοιπόν. Άρα θα μπορούσατε να είχατε βάλει και το αφορολόγητο. Να απαντώ, κύριε. Και απαντώ, κύριε. Το αφορολόγητο θα δούμε αν εφαρμόζεται ή όχι. Δεν είναι θέμα εξαγγελίας. Εμείς δεν θέλουμε να εφαρμοστεί. Είναι ψηφισμένο πάντως να το πούμε. Βεβαίως για το 20 όμως. Άρα θα αλλάξει τον προϋπολογισμό του 20 αυτό. Ναι. Όχι τώρα. Ρωτήσατε κάτι όμως. Πάντως. Να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε, τις συντάξεις. Ναι. Θυμάστε από αυτή την εκπομπή είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση για τις συντάξεις. Ήταν τον Απρίλιο. Και είχα πει ότι δεν πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις, διότι δεν έχουν βεβαιωθεί τα απεσιόδοξα σενάρια για το και θέμα. Και μονομερός είχατε πει, το θυμόμαστε εδώ, το είχατε πει. Είχα πει λοιπόν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μια πρωτοβουλία να μην εφαρμοστεί η περικοπή των συντάξεων. Και βλέπω ότι η κυβέρνηση, στον χρόνο που αυτή επιλέγει. Εγώ είμαι απλός βουλευτής, η κυβέρνηση έχει άλλη ευθύνη για να κάνει τη διαπραγμάτευση. Πηγαίνει σε αυτή τη γραμμή. Στην κατεύθυνση να μην περικοπούν οι συντάξεις. Άρα και τώρα μονομερώς θα λειτουργήσετε αν επιμείνουν για περικοπή. Σας ξαναλέω. Σας πούν όχι. Ακούστε, εγώ είμαι βουλευτής και μπορώ να μιλάω εύκολα. Και θα πω ναι και τώρα. Δεν έχει καμιά αξία αυτό. Αξία έχει ότι η κυβέρνηση εν συνόλο δίνει τη μάχη μέσα από διαπραγμάτευση για να μην μειωθούν οι συντάξεις. Θα είναι καλό. Αν γίνει μια πρώτη αντίδραση, με συμφωνία των πιστωτών. Εάν η πιθανή άρνηση των εταίρων για τις μειώσεις μπορεί να σας οδηγήσει σε συνδυασμό ενδεχομένως με το Σκοπιανό σε εκλογές. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, όχι. Δεν υπάρχει θέμα πρόωρων εκλογών. Προεξοφλείτε ότι δεν θα αρνηθούν οι εταίροι δηλαδή. Άρα κάπου το έχετε κλειδωμένο. Ο πολιτικός σχεδιασμός της κυβέρνησης εποφελία των λαϊκών συμφερόντων και τάξεων. Είναι να μην γίνουν τώρα εκλογές, πρόωρες εκλογές. Αυτό είναι μια διαδικασία. Πολιτικός σχεδιασμός είναι αυτός. Ναι. Επιδίωξη. Ενώ η Νέα Δημοκρατία εδώ και 3 χρόνια λέει εκλογές συνέχεια. Εμείς λέμε όχι στην ώρα τους. Όχι αστάθεια πολιτική. Για να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι της από το οικονομικό και κοινωνικό πλεόνασμα της περίοδου. Δεν υπάρχει πιθανότητα
να υπάρχει σύγκληση απόψεων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αν και στην κοινωνία, για να σας βοηθήσουμε πάνω σε αυτό, ακόμα και στην Κρήτη, που ξέρουμε τι σημαίνει βεντέτα. Ξέρετε ότι ξεπεράστηκε βεντέτα 63 ετών στην Κρήτη. Με κουμπαριά. Κωστής Μπογδανίδης, ο οποίος είναι μαζί μας, 63 χρόνια βροντάκηδες και φουρτουνάκηδες. Και με μία κουμπαριά...